Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Δαρμανέλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ο Άγιος Ιωάννης Καλαμαριά είναι, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ποια είναι τα όρια. Εντάξει, έχουμε μια διαφωνία. Με συγχωρείτε, το στρατόπεδο. Ο Άγιος Ιωάννης είναι Καλαμαριά και το Βότσι και το Καραμπουρνάκι και η Αρετσούκη. Το στρατόπεδο Κόδρα τι είναι? Καλαμαριά βέβαια. Έχει σχέση το στρατόπεδο Κόδρα με τον Άγιο Ιωάννη? Όχι, το στρατόπεδο Κόδρα είναι, θα έλεγα, απομακρυσμένο ιδιαίτερα. Εντάξει, ίσως εγώ μπερδεύτηκα όταν πήγα μία μέρα στο σπίτι της Ειρήνης και πήγα μέσω του Αγίου Ιωάννη. Λοιπόν, κύριε Δαρδαμανέλη, έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα σιγά-σιγά. Φαντάζομαι ότι και εσείς εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς επιστρέφετε. Η κανονικότητα δεν υπάρχει ακριβώς και νομίζω ότι θα αργήσει να υπάρξει κανονικότητα έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Όπως όλα τα μεγάλα γεγονότα αφήνουν κάποια σημάδια τα οποία μένουν και κάποιες, θα έλεγα, και θετικά και αρνητικά στοιχεία, νομίζω και ο κορονοϊός θα αφήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, από τους δίδυμους πύργους μας έμεινε η ασφάλεια στα αεροδρόμια. Νομίζω κάθε τέτοιο μεγάλο συμβάν το οποίο χαράσεται στη μνήμη μας και στην, θα έλεγα, στην καθημερινότητά μας, δεν μπορεί να μην επηρεάζει και να μην αφήσει κάποια θετικά και αρνητικά, κάποιες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες θα μείνουν ίσως για πάντα ή ίσως θα εξεπεραστούν. Επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, Δήμαρχε, για τις επιπτώσεις του κορονοϊού, καταρχάς πείτε μας λίγο ποιο είναι το κλίμα εκεί στην περιοχή, αν οι καταστηματάρχες της εστίασης έχουν ζητήσει να κάνουν χρήση του νέου νομοθετικού πλαισίου για ανάπτυξη περαιτέρω των τραπεζοκαθισμάτων, αν έχετε αιτήσεις, ποια είναι η κατάσταση στο ταμείο του Δήμου, δηλαδή πόσα εκατομμύρια ευρώ είστε μείον από τους 2,5 μήνες καραντίνας και του lockdown, για να περάσουμε μετά και στις δράσεις τις οποίες έχετε αναλάβει τώρα τελευταία. Από τις πρώτες μέρες του κορονοϊού δεν χρειάστηκε να δούμε τα ταμεία μας. Αντιληφθήκαμε ότι άμεσα θα έχουμε έξοδα ή απώλειες εσόδων, υστέρηση εσόδων άμεσα, γύρω στο μισό εκατομμύριο κάθε μήνα. Πέραν αυτών, επειδή έχουμε λάβει, έχει και παράπλευρες απώλειες από τέλη και από οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι οι μαύρες τρύπες των ταμείων θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να υπολογίσουμε σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το τελικό νούμερο στο οποίο θα κληθούμε να τα απεξέλθουμε σαν Δήμη. Άρα από όλο αυτό, πέρα, ναι. Νομίζω ότι κανένας Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει με σκοπό και με σκεπτικό μόνο το τι γίνεται με το ταμείο του. Εμείς αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν θα σταματήσουμε σε κανένα αριθμό. Έγιναν συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέγαμε, όταν δόθηκε η πρώτη επιχορήγηση 60 χιλιάρικα, να βάλουμε άλλα 60 από το ταμείο του Δήμου για τα έξοδα του κορονοϊού. Άλλος έλεγε 40 χιλιάρικα, άλλος έλεγε 60 χιλιάρικα. Αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν θα κολλήσουμε. Όσα χρειαστεί χρήματα για να δαπανίσουμε, για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους συνδημότες μας, σαν Καλαμαριά οφείλουμε και θα το κάνουμε και θα τα δαπανίσουμε. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Και όλες τις δομές μας η επανεκκίνηση έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα, στα σχολεία μας όταν τα ανοίξαμε, ναι, είχαμε σε κάθε σχολείο έναν ιδιώτη γιατρό, ο οποίος ήταν παρόν στην έναρξη των σχολικών μαθημάτων για να απαντήσει σε ερωτήματα, να διευκολύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές σε ό,τι απορία έχουν σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Είχαμε θερμόμετρα για να θερμομετρήσουμε στην είσοδο των σχολικών μονάδων τους μαθητές, για να δούμε όντως ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο κάνουμε και τώρα στο κολυμβητήριο. Λειτουργούμε λίγο πιο με περισσότερα, θα έλεγα, μέτρα προφύλαξης, αλλά και με λίγη φαντασία περισσότερη από αυτά που προβλέπονται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να φροντίσουμε οι συνδημότες μας να παραμείνουν ασφαλείς και οι δομές μας να μείνουν ανοιχτές, γιατί σκεφτόμαστε και αυτό, ότι με το παραμικρό πρόβλημα ή με το παραμικρό κρούσμα ή οτιδήποτε υπόνοια, αυτό θα πλήττει τις ίδιες τις δομές. Δήμαρχε, πείτε μας λιγάκι, επειδή είπατε ότι ο Δήμος θέλει να βοηθήσει και πραγματικά θέλει να δώσει και άλλα επιπλέον χρήματα, είστε ένας Δήμος που έχει χρήματα? Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, όλα βασίζονται και σε μια εφευρετικότητα, στη φαντασία μας κτλ. Ας πούμε, το μέτρο των γιατρών στα σχολεία δεν ήταν κάτι το οποίο μας κόστησε, απλά μπήκαμε σε έναν κόπο
ενημερώσαμε ιδιώτες γιατρούς της Καλαμαριάς, οι οποίοι έσπευσαν, προθυμοποιήθηκαν και είχαμε κάποια άτομα εκεί πέρα. Όπως επίσης το ότι κάναμε διπλό και τριπλό εργοτάξιο στην καθαριότητα για να μην έχουμε lockdown σε περίπτωση κάποιου κρούσματος ήταν κάτι το οποίο επίσης δεν κόστησε. Νομίζω ότι έχουμε λειτουργήσει με μια ομάδα διαχείρισης κρίσης που συστήσαμε από την πρώτη μέρα και δεν έχει χρειαστεί να συνεδριάσει πολλές φορές, γιατί ξέρετε, άμα κάνεις μια πολύ καλή αρχή, νομίζω ότι όλα μετά πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές απολυμάνσεις με ίδιους πόρους, αντί να κάνουμε συνεχώς απολυμάνσεις μέσω συνεργείων. Έχουμε φτιάξει το δικό μας συνεργείο με τα δικά μας μηχανήματα, παίρνουμε μόνο τα χημικά και μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο άμεσα και χωρίς το μεγάλο κόστος που έχει προκύψει απολυμάνσεις. Έχουμε κάνει αρκετές δράσεις. Κύριε Δαρδαμανέλη, στο να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε το κάτι παραπάνω χωρίς να μας κοστίζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιες άλλες δράσεις που θα κάνετε εκεί στην Καλαμαριά. Έχετε βάλει εργολάβο μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα μετροπολιτικό πάρκο. Έχει κόψει σε πρώτη φάση τα χόρτα, τα οποία ήταν αρκετά εκεί σε όλη την έκταση, γιατί αύριο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, εσείς προσκαλείτε μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσετε το περιβάλλον με μία κίνηση, με μία διοργάνωση συμβολική. Την κάνετε στην είσοδο του πρώην στρατοπέδου. Ναι, είναι μία δράση την οποία θεώρησα υποχρέωσή μας να την, θα έλεγα, να την προβάλλουμε. Τι ώρα ξεκινά αυτή η δράση? Τηρουμένων, είναι 6.30 ώρα το απόγευμα αύριο. Εμείς όλη αυτή την περίοδο, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα απομακρύνθηκε το παράνομο κοινοκομείο, όπου ταλαιπωρούνταν 21 ψυχές, τις οποίες και έχουμε στείλει στην Άσυρο σε μια πανσιόν για ζώα, στην οποία θα εξεταστούν και θα εμβολιαστούν. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται στους τετράποδους φίλους μας. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει απομάκρυνση μεγάλου όγκου βαζών ή ογκωδών απορριμμάτων τα οποία υπήρχαν μέσα στο Κόδρα. Ναι, μέσα στις εγκαταλελειμμένες αποθήκες εκεί υπήρχε πολύ σκουπιδαριό, Δήμαρχε. Υπήρχε, διώξαμε από κάποιες. Και είχαμε αποθήκες, και πρόσφατα και μια πυρκαγιά μεγάλη. Μέχρι και 1,5 μέτρο σκουπιδιών μέσα από αυτούς τους παράνομους που ρακοσυλλέκτες που γυρνάνε και αδειάζουν τους κάδους των ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία δυστυχώς είχαν συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια. Για να φανταστείτε, για να τα καθαρίσουμε χρειάστηκε να κάνουμε δύο φορές απεντομώσεις για να μπορέσουν να μπουν οι υπηρεσίες από τα έντομα που υπήρχαν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Από εκεί και πέρα είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε διώξει σχεδόν το σύνολο των καταπατητών. Υπήρχαν μελίσια, υπήρχαν περιστεράδες, υπήρχαν άνθρωποι που μένανε μόνιμα μέσα στο Κόδρα. Έχουν απομακρυνθεί όλα αυτά, Δήμαρχε? Όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Ήδη έχει μία εβδομάδα που έχει μπει συνεργείο, όπως είχε γίνει και πέρυσι, για να κουρέψει όλο το στρατόπεδο. Έχουμε προλάβει να κουρέψουμε ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας αύριο, στην οποία έχουν κληθεί διάφοροι φορείς, σύλλογοι, έχουν ενημερωθεί μάλλον, και οι οποίοι ο καθένας με τη φαντασία του και με την δράση του θα μπορέσει να συνδράμει. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι οποίοι θα κάνουν βόλτα, σύλλογοι αθλητικοί οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν υπαίθρια γυμναστική. Εμείς θα μοιράσουμε κάποια γλαστράκια με φυτά και με λουλούδια. Θα ενημερώσουμε για δράσεις ανακύκλωσης μέσω της ανατολικής. Απλά το θέμα, Δήμαρχε, είναι όλο αυτό να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, καταλάβατε? Δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια στο στρατόπεδο Κόδρα, και επειδή τώρα με την καραντίνα βγαίναμε όλοι και επειδή σας είπα ότι μένω εκεί κοντά και κάναμε βόλτα στο πάρκο δίπλα από το παλατάκι, και εκείνο νομίζω ότι θέλει μια περιποίηση. Και βασικά να δούμε, αν θέλω να σας ρωτήσω, αν υπάρχουν συζητήσεις για αξιοποίηση για το παλατάκι, το οποίο είναι ένα διαμάντι όταν ανοίγει για συναυλίες, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, αύριο το πρωί επίσης το Υπουργείο Μακεδονίας Τάκης θα έχει και αυτό μια συμβολική εκδήλωση για την ημέρα του περιβάλλοντος στο παλατάκι, το οποίο το είναι ο φορέας ο οποίος το διαχειρίζεται. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Καράουγλου, νομίζω ότι και εκεί θα μπορέσουμε να συνδράμουμε κι εμείς, όχι μόνο με ιδέες, αλλά νομίζω ότι κύριε Δαρδαμανέλη, θα περάσουμε σε μια φάση αξιοποίησης. Εκτός από το
από τον κύριο Καράογλου έμαθα ότι πρόσφατα είχε περάσατε και το κατόφλι του διοικητηρίου. Βρεθήκατε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο της Θεσσαλονίκης. Πείτε μας τι ζητήσατε από την κυρία Αντωνίου και αν βρήκατε Βίκο Αότα. Νομίζω τα μεγάλα θέματα της Καλαμαριάς είναι πάρα πολλά. Όντως είχαμε μια συνάντηση και με την κυρία Αντωνίου, την εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία έπρεπε και θέσαμε, θα έλεγα μετεπιτάσεως, γιατί νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια που μένουν αναπάντητα αυτά τα ερωτήματα, είναι αρχικά το ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το παραλιακό μας μέτωπο για να δώσει ζωή και ζωντάνια στο Δήμο. Αν δεν ζωντανέψει η θάλασσά μας, όπως συνηθίζω να λέω, δεν πρόκειται να ζωντανέψει ο Δήμος μας. Το παραλιακό μέτωπο έχει αγκάθια, όπως είναι η πλάση της Αρετσούς, η οποία εδώ και χρόνια μένει στα χαρτιά στο Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΤΑΒ και νωρίτερα ήταν στο Υπουργείο Τουρισμού μέσω του ΕΟΤ, το οποίο πρέπει σαν περιουσιακό στοιχείο να περάσει. Μάλιστα. Στο Δήμο και να αξιοποιηθεί. Για να μπορέσετε να το αξιοποιήσετε και βέβαια, και εσείς. Βέβαια, γιατί είμαστε ένας Δήμος ο οποίος, όπως συνηθίζω να λέω, είμαστε μισό νησί. Η μισή περίμετρός μας βρέχεται από τη θάλασσα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σε κανένα σημείο πρόσβαση στη θάλασσα ως Δήμος. Δεν μπορείτε να κάνετε κουμάντο στη θάλασσά σας. Λοιπόν, σας Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά. Κλείνουμε και με την είδηση. Το δεύτερο θέμα που δεν σας είπα, που έθεσα στην κυρία Αντωνίου, είναι το θέμα του μετρό και της διάνοιξης της πόντου, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί καλό είναι να προλαβαίνουμε. Εκεί τα 13 εκατομμύρια θα σας τα. Τα 13 εκατομμύρια. Τα 13 εκατομμύρια που απαιτούνται όμως, θα εξασφαλιστεί το κονδύλιο, Δήμαρχε, αυτό δεν μας είπατε. Κοιτάξτε, αυτά τα 13 εκατομμύρια που χρειάζονται για τη διάνοιξη της πόντου είναι ένα κονδύλι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει κανένας δημοτικός προϋπολογισμός. Οπότε είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Και θα δούμε και τι συγγραμματοδοτήσεις. Και πρώτων ευθυνών της, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να κάνουμε ένα έργο το οποίο κοστίζει κάποια δις και να κολλήσουμε στα 10 εκατομμύρια και να μην είναι αυτό λειτουργικό, νομίζω δεν θα λειτουργήσει ούτε υπέρ της κυβέρνησης ούτε υπέρ του. Έχουμε φύγει από το χρόνο μας, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε θερμά.